είμαι αδελφή. Ο συμπαθητός του Μητροπολίτης Βρεσθένης και ο Θεόπλητος ήταν το δεξί χέρι του Μακαριστού Χριστοτούλου. Την εποχή εκείνη ο οποίος ήθελε να θυσιάσει τον Μακαριστό Χριστόδουλο και τον καταπάει στον πατέρα Θεόπλητο. Ο πατέρας Θεόπλητος θα έβρισκε τρόπο, θα έβρισκε λύση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την παρουσίαση σας. Διότι με το λόγο που μας διδάξατε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού, με ποιο τρόπο ενεργεί στις ζωές μας και εμείς που μας σταματούν οι άνθρωποι, και όπως ο Ιάιος, πολλές φορές και άπιστοι, παρόλα αυτά το πνεύμα του Θεού έρχεται στη ζωή μας και μας αναπάρει. Ο λόγος σας ήταν πάντα στις καρδιές μας και παρήγορος και δημιούργησε μέσα σε όλους ένα αίσθημα αντοχής και αγάπης προς τον Θεό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν εκ βάθους του Θεού, διότι αυτή είναι η ορία στην οποία βρισκόμαστε και εσείς και εγώ, έχει στο παρελθόν αντιρρητική από αρχήριους και αξίους ευημερίους, οι οποίοι ήταν άξιοι εντάξει στο Παγγελί, ταπεινοί εντάξει. Και έρχεστε εσείς σήμερα και ολοκληρώνετε ένα κύκλο μεγάλο και σημαντικό και μας δίνετε τουλάχιστον για το μέλλον. Παρακαλώ λοιπόν πολύ εκ μέρους όλης της ενορίας, αφού μας ευλογήσετε, να μας θυμάστε πάντα στις προσευχές σας και να παρακαλείτε για εμάς τα παιδιά σας και να παρακαλείτε το Μακαριστό Χριστόδουλο εκεί ψηλά που βρίσκεται, και να έρθετε για όλους εμάς. Σας ευχαριστούμε για αυτό που είστε, για το ήθος σας, για την καλοσύνη σας, για την πραότητα του χαρακτήρου σας και την απλότητά σας. Και παρακαλούμε και ευχόμαστε και εμείς τον Άγιο Τριακό Θεό να παραμείνετε σε πάθος στο καθήκον τους, της πατρίδος και της πίστης τους. Σας προσχόμαστε και εμείς σε αυτήν εδώ τη μικρή ταπεινή νωρία της Γιάννης σας, πάθος και ευχόμαστε για εσάς. Χιθοσύνος λοιπόν αναφέρουν στο Θεό ευχαριστίες εδώ παρουσία σας και παρακαλούμε και ευχόμαστε να μας ξανάρθετε κι άλλες φορές όσο και όχι σε κάτι στο Θεό. Αγαπητέ Πρωτέ Νικόλα, και εσάς και τον Θεσπότη σας γνωρίζω από θεϊκούς. Ευτύχησα να υπηρετήσω με τον Πολίτη στην γενέτειρά σας που καθίτσα και έκτοτε και με τον Μακάρι τα γεγονότα σας και με εσάς είχαμε μια πολύ καλή πνευματική σχέση. Είπατε ότι, ότι οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι που είμαι σήμερα εδώ. Εγώ να το αντιστρέψω και να πω ότι είναι ευτυχισμένοι διότι έχουν εσάς κοντά τους. Τον Δεσπότη πρώτα και μετά εσάς και τους καλούς πατέρες που αποπνέεται την χάρη του Θεού. Γιατί τις μέρες μας, εκείνο που έχει σημασία, δεν είναι ποιοι είμαστε, τι έχουμε, τι φοράμε, αλλά είναι τι έχουμε στην καρδιά μας, τι έχουμε στην ψυχή μας. Και γνωρίζω πολύ καλά και εσείς και ο αδελφός σας έχετε αγάπη, έχετε καλοσύνη, έχετε ειρήνη, όπως και οι καλοί πατέρες. Εγώ είμαι καλογνωστός κοντά σας, γιατί πιστέψτε με. Η τελευταία επίσκεψη του Μακαριωτάτου του μακαριστού γεροντά μου, κ. Χριστοδούλου, ήταν στη Μακεδονία, στην Έδεσσα. Και μετά από εκείνη την περίπτωση έγινε, αρρώστησε και έφυγε από τον κόσμο τούτο τον Άγιο. Έλεγε Μακεδονία και έφυγε. Έλεγε Μακεδονία και συνεκλονίζεται. Και εγώ το ίδιο. Σε αυτήν την γη των πατέρων μας, την ελληνικότητα της Μακεδονίας, πήρε στα ταπεινών τους κινητής να πάρω δύναμη από εσάς. Πάρω κουράγιο να συνεχίσω το υπόλοιπο της ζωής μου όπως όσο θέλει ο Κύριος, υπηρετώντας τον πιστά με τις αμαρτίες μου, με τα λάθη μου, με τις αδυναμίες μου. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά, καλό χειμώνα και εύχομαι να μην έχετε πολλά χρόνια και κρύα, τόσο ώστε να κάνετε την οικονομία και τα καύσιμα. Γιατί είναι δύσκολο. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.